Γεια σα, παιδιά τη Εκτεκνάκου. Εδώ, πριν από καιρό, σα είχα δείξει ένα εξάρτημα το οποίο θεωρούσα ότι είναι ό,τι καλύτερο εάν είσαι δάσκαλο-καθηγητή. Εάν κάνει ιδιαίτερα ή διδάσκει σε παιδιά σε σχολείο ή και για τα παιδιά σου. Ήταν αυτό εδώ το πινακάκι, το οποίο ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στι 8 ίντσε, με το οποίο γράφει οτιδήποτε σημειώσει θέλει. Σύντομα, περιεκτικά, κάνεις τα σχήματά σου. Σας είχα δείξει διάφορα όμορφα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και με το πάτωμα ένα σκουμπιού σβήνουν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγο καιρό χρειάζεται την μπαταρία αλλαγή. Οπότε ναι, το μόνο αρνητικό που θα μπορούσα να βρω σε όλο αυτό είναι ότι οι μπαταρίε του χρειάζονται κάποια στιγμή αλλαγή. Κατά τα άλλα αλλάζεις μπαταρίες και είσαι κομπλέ. Μετά από αυτό έψαχνα να βρω κάτι ακόμα πιο μεγάλο. Δεν μπορούσα, ενώ είναι βολικό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό και απλό, Έθελα κάτι μεγαλύτερο. Έτσι πέρασα στο επόμενο μοντέλο, στο 12, το οποίο ήρθε από Gearbest το συγκεκριμένο, υπάρχει και στο eBay, αλλά στο Gearbest το βρήκα λίγο πιο φθηνά. Το μέγεθο, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Και είναι ό,τι καλύτερο έχω χρησιμοποιήσει πραγματικά. Δεν ξέρω, με έχει βολέψει πάρα πολύ, ειδικά όταν θέλω να κάνω σχήματα σε παιδιά και θέλω να τους δείξω κάποια πράγματα όπως γεωμετρία ή έστω κάποια να τα βάλω να λύσουν ασκήσεις αντί να σκίζω και να γράφω σε τετράδια και γράψε σβήσε απλά βάζεις τα παιδιά να κάνουν τις πράξεις αυτό εδώ Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Να σα το ξεζουμάρω λίγο να το δείτε και σε απόσταση. Αυτό εδώ είναι το πινακάκι. Από πίσω το αστείο είναι ότι έχει και για mousepad επιφάνεια. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για τα δύο. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο πρακτικό είναι, δεν το έχω χρησιμοποιήσει καν ω mousepad. Να πω την αλήθεια, έχει και χάρακα. Εντάξει, ίσω κάποιο μπορεί να τα κάνει όλα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι αρκετά μεγαλύτερο. Το στυλό του πάνω κάτω στην ίδια νοοτροπία όπω και αυτό. Και λειτουργεί ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να γράψει. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι λίγο πιο, λίγο πιο φινετσάτο επειδή έχει μεγάλη οθόνη. Δεν ξέρω πως έχουν ρυθμίσει την, την επιφάνεια. Είναι λίγο πιο ωραία η οθόνη του, η επιφάνειά του αυτή και τα γράμματα είναι λίγο πιο φινετσάτα, λίγο πιο, πιο ωραία. Το κακό είναι ότι με αυτό δεν μπορείς να σβήσεις. Δηλαδή εγώ αν θέλω να σβήσω κάτι απλά πρέπει να πατήσω το πλήκτρο. Κάτι είναι αρκετά εύκολο αν και χάνονται όλα. Οπότε είναι πιο πολύ για να βάλεις τα παιδιά σου να γράψουν ασκήσεις ή αν θες να κρατήσεις σύντομες σημειώσεις. Τώρα χτυπάνε και τα ανακλάσεις από παντού. Αλλά να βάλουμε τα μεγέθη δίπλα δίπλα να τα συγκρίνουμε. Ναι, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά στι επιφάνειε είναι τεράστια. Γενικά είμαι ενθουσιασμένο στο συγκεκριμένο προϊόν. Και πήρα και το μεγαλύτερο γιατί απλά το χρειαζόμουν. Ήθελα να μπορώ να το μετακινώ μαζί μου. Χωράει στην τσάντα μου πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι για πιο μικρά, πιο σύντομα ταξίδια. Δηλαδή το βάζει και είναι σαν ένα μικρό λεπτό, πολύ λεπτό τάμπλετ, πιο λεπτό και από τάμπλετ. Αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο. Χωράει σε τσάντα σχολείου προφανώ και σε σακίδιο πλάτη και ταχυδρόμου. Αλλά ναι, είναι αρκετά χρήσιμο. Μπορώ να πω ότι αν είσαι δάσκαλο ή καθηγητή, κυρίω θα το λατρέψει. Δηλαδή, ναι, μετράει και πάρα πολύ και με το παραπάνω. Γιατί σα το δείχνω. Γενικά, ξέρετε πόσο με ενθουσιάζουν όλα αυτά τα προϊόντα. Ξέρετε πόσο πολύ κυνηγάω να βρω τι καλύτερε προσφορέ ή και όχι, κάποια κάμια φορά ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε. Γενικά, το συνιστώ σε όσου είναι καθηγητέ, δάσκαλοι, ή και μαθητέ, πάρα πολλοί μαθητέ που το έχουν δει, τουλάχιστον δικοί μου, το έχουν ελατρέψει, έχουν ερωτευτεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γράφει και να σβήνει, να ζωγραφίζει ή να παίζει με αυτό. Είναι αρκετά πρακτικό, αρκετά εύκολο στη χρήση και αρκετά οικονομικό θα έλεγα. Δηλαδή το μικρό έχει γύρω στα 12 ευρώ, το μεγάλο έχει γύρω στα 18 με 20 ευρώ. Να σας πω, αν ήμουν αρχάριος θα πήγαινα κατευθείαν στο μεγάλο. Ε, το μικρό έχει λίγο πιο έντονη γραφή, Βλέπετε τη διαφορά. Αλλά αυτό εδώ είναι πιο πρακτικό για να κρατάς μεγαλύτερο όγκο σημειώσεων. Αυτό είναι κυρίω για να κάνει πράξει και πει λοιπόν, το χρησιμοποιείς όπω θε. Απλά για να καταλάβετε λίγο τι διαφορέ στο ένα μοντέλο και στο άλλο. Επίση, οι μπαταρίε. Αυτό χρησιμοποιεί CR2020, αυτό χρησιμοποιεί CR2016. Δηλαδή, νομίζω αυτό εδώ είναι ο τύπο 2020 ενώ αυτό έχει CR. 2016. Από ό,τι κατάλαβα το 16 αναφέρεται στο πάχος της συσκευή από το πλάι, της μπαταρίας από το πλάι, οπότε ναι, αυτό χρησιμοποιεί λίγο μεγαλύτερη μπαταρία από ότι αυτό. Μπορείτε να τις βρείτε στο εμπόριο πολύ εύκολα, οπότε ανταλλακτικά για μια ζωή έχετε, δηλαδή βάζεις την μπαταρία μέσα και τσουπ. Το χρησιμοποιείς για πάντα. Η μπαταρία του μου έβγαλε γύρω στο 8 μήνο με συχνή χρήση. Οπότε υπολογίστε και εσείς πάνω κάτω εξάμηνο με οχτάμεινο. Αυτό ήταν παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Check the now, Κώστας, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.